Θα χρειαστούμε 90 γραμμάρια ρικατόνι, μία κουταλιά βούτυρο ανάλατο, ένα μαλακό λουκάνικο ιταλικό, μισό κρεμμυδάκι, μία σκελίδα σκόρδο, μία κουταλιά κοτσουτζάνγκ, 110 γραμμάρια κρέμα γάλακτο, μισό λάιμ, μία κουταλιά μέλι, 10 κλωναράκια κόλιαντρο, 15 γραμμάρια παρμεζάνα, 5 γραμμάρια πάνκο, αλάτι και πιπέρι. Λοιπόν, είπαμε ότι βάλουμε λίγο αλάτι πάντα μέσα στο νερό που βράζουμε τα μακαρόνια. Σωστά. Για να δώσουμε γεύση. Τα μακαρόνια μου ελέγχουν πάνω. Το κουτί είναι 9 λεπτά, τα δέχαμε λάθο 7. Να τα αφήσουμε 7 γιατί να συνεχίζουμε το ψήσιμο μέσα στο τηγάνι μα. Ναι. Λοιπόν, 7 λεπτά. Και να σου δείξω πώς λειτουργεί το ιδιότροπη αιστεία. Μάλιστα. Εντάξει. Να σοτάρεις τώρα, οπότε είναι να πρέπει να το βάλουμε τούτο δάμε. Αν είσαι μηχανισμό, να μου να κάνεις. Είναι ιδιότροπη, είπαμε. Οπότε θέλει. Μόνο να μην ανακούει. Εντάξει. Λοιπόν, θέλεις να κάνω. Ψιλοκόψουμε κρεμμυδάκι και σκόρδο. Είμαι εγώ, να μου να κάνω. Εσύ ένα. Να μας περιγράψεις το ταξίδι σου που πήγες στον Παλί, ενθουσιάστηκα. Τι ωραίο τον Παλί, τι απίστευτο. Απίστευτο, είναι νομαδικά φανταστικό. Πράσινο, ολόκληρη χώρα πράσινη. Ναι, εντάξει, από τα νερά που είναι πράσινη. Ναι, υπέροχο πραγματικά. Θα μπορούσα να ζήσω πολύ για πάντα. Α, για πάντα. Εντάξει, για πάντα δεν ξέρω, αλλά σίγουρα πολύ γερό. Παρουσιάζει και ιδιαίτερο ενδιαφέρον το κανείς τόσο κρεμμυδί. Ναι, μια χαρά. Είπε μου, μάλιστα ο Θεοδόρος είπε μου για σάλοτ, τα οποία νομίζω είναι σαλότ που τώρα λέμε στα ελληνικά. Σαλότ, ναι. Τα οποία είναι λίγο πιο γλυκιά που τούτον το, πιο γλυκά που τούτον το κρεμμύδι που κόρκω εγώ τώρα, αλλά δεν είχα από τούτα τα σάλοτς. Δεν θα επηρεάσει την γεύση μας όμως. Δεν θα την επηρεάσει, για να καραμελώσουμε το κρεμμύδι όπως πρέπει. Ναι. Και τα σκόρδα, δηλαδή το πρώτο πράγμα που να κάνεις είναι να βάλεις κρεμμύδι και σκόρδα. Άφρισε τα με το... Πάντα καλύφω την κατσαρόλα την ώρα που ψήνω μακαρόνια. Πάντα με μαθηματική ακρίβεια και πάντα σωνώ. Δεν πειράζει. Λοιπόν. Αν δεν γίνει ζημιά, έτσι να βουρήσει. Να χρησιμοποιήσει το νερό των μακαρονιών ή όχι. Να κρατήσουμε λίγο, ναι, πάντα. Okay. Και θα μπορούσαμε να βάλουμε τζεπένε, έτσι πράγματα. Okay. Λοιπόν. Έτσι, μικρό κοφτό μακαρονάκι, σίγουρα πάει. Ωραία. Λοιπόν τούτον έβρασε. Θέλει ελαιόλαδο, θέλει βούτυρο. Το πρώτο πράγμα που να κάνουμε τώρα είναι αφού να ψιλοκοψούμε έτσι το σκόρδο μα. Ναι. Τούτον είναι να το ανοίξω. Και σου ένα μικρό μαχαιράκι. Καλό, έλα, κάμε τη δουλειά σου, δαμέ, να κάνω και εγώ. Το σανίδι μου είναι αρκετό για δύο. Ναι, τέλειο το σανίδι. Λοιπόν, πέ μου λίγο για τούτο το λουκανικούδι που κόφτεις τώρα. Εντάξει, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορα είδη λουκάνικων. Τούτο είναι πιο, έτσι, έχει μια πιο μετιτεράνια μεσογειακή γεύση. Έχει το σκορδάκι του. Και τούτο να το ψιλοκόψουμε τώρα. Για να το βάλουμε μέσα, τον μπορώ να χρησιμοποιήσουμε και με τη μεμβράνη. Τον μπορώ να χρησιμοποιήσουμε με μεμβράνη. Α, ωραία. Ναι, είναι λεπτή η μεμβράνη. Ακριβώς, ναι. Τον να ψιλοκόψω εγώ, αφού βοήθησες με. Επίσης, να σου πω ότι θα μπορούσα ας πούμε, να βάλω λίγο παστουρμούδι, να πούμε, μες δεν θα ήταν πολύ καυτερό. Ναι, πολλά. Ένα πιο καυτερό, ένα πιο έντονο. Έτσι, ένα λίγο πιο light. Λίγο πιο απαλό σε γεύση λουκάνικων. Αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ένα κρασάτο ωραίο λουκάνικο. Δεν έβαλες τίποτε, δεν έβαλες. Όχι, γιατί έχει αρκετό λίπος. Το λάδι ναι, το, ναι, ναι, πούμε ναι. Μέσα στο τηγάνι. Μια σπατουλούα, σιγά σιγά. Να το καραμελώσουμε, να αφήσουμε έτσι τις γεύσεις μετά που να μπει το κρεμμύδι και ο σκόρδος. Ναι. Να απορροφήσουμε μετά τις γεύσεις που να αφήσει το λουκάνικο μας. Μια χαρά. Ξέρεις τι, η κορεάτικη κουζίνα τώρα ξαφνικά μπήκε μέσα στη ζωή μας, ενώ είχαμε που δεν ήξερε κανένας για την κορεάτικη κουζίνα. Ξαφνικά όλος ο κόσμος τώρα άρχισε και μαθαίνει, μπήκε μέσα στη ζωή μας η κορεάτικη κουζίνα. Με chili paste, ότι εγώ διάβαζα προφήσω ότι τα chili στα κορεάτικα δεν είναι τόσο καυτερά όσο το chili paste το κορεάτικο δεν είναι τόσο καυτερό όσο ένα chili paste, ξέρω εγώ, ινδικό. Ισχύει. Ναι. Πάντα σου αφήνουν έτσι μια ελαφριά γλυκάδα τα κορεάτικα. Ναι. Και αρέσκει μας νομίζω και μας στην Κύπρο το πράγμα. Έχεις αγαπημένη κουζίνα. Τα ασιάτικα, ενώ αρέσκει μας χρησιμοποιώ πολλά το ginger, το lemongrass, ναι. Το θυμάρι.
Ασιάτικη Μεδιτεράνια, νομίζω. Παρόλο που το εστιατόριο σου είναι Μεξικάνικο, το πρώτο εστιατόριο που ανοίξες. Εντάξει, έχουμε και έτσι μια λατρεία στα Μεξικάνικα. Έλειπε μας και από την Κύπρο το Μεξικάνικο, είναι αλήθεια. Ναι, βέβαια. Σίγουρα έλειπε μας. Και ξέρεις, η Μεξικάνικη κουζίνα είναι κάτι που είναι πιο εύκολη στον κόσμο. Δηλαδή, αρέσει του κόσμου. Ναι. Με μεγαλύτερη ευκολία. Και διάσου έτσι και το πλεονέκτημα να δημιουργήσεις αρκετά πιάτα. Εμένα να ρωτήσεις τα μωρά μου τώρα το αγαπημένο τους φαΐ που κάνει η μάμα να σου πω φαχίτας, ξέρεις το. Σοβαρά. Ναι, και τα φαχίτας που κάνω εγώ είναι τα τέλεια τα μαμαδίστικα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή να βάλω τα πιανούδι μου, τα κρεμμύθια μου, τα σπιταγιές μου, τα αυτά μου, αλλά είναι να κάνω μόνη μου το καρύκευμα. Δηλαδή την πάπρικα μου να βάλω μόνη μου το κίνινο, τα όλα τα πράγματα. Θα πιάσω έτοιμο μείγμα μπαχαρικών, γιατί δεν μου αρέσει να πιάνω έτοιμο μείγμα μπαχαρικών. Μα στην τελική τα φαγιά που πάμε και έξω και τρώμε, αρέσκουν ματσίνα που να μας θυμίζουν έτσι παραπάνω τη γιαγιά μας, τη μάμα μας. Αν μου πεις ότι θυμίζω τη γιαγιά σου, δεν ξέρω να μου να κάνω. Άρη μάμα σου να όπισε ότι σου θυμίζω. Ως τη μάμα σου δεν έχουμε. Νιώθω έτσι ότι είμαι σε έναν έτσι μαμαδίστικο περιβάλλον. Βέβαια, μόνο που την κουζίνα είσαι σε μαμαδίστικο, έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, εν τέλειον το λουκανικό μας. Αφού είμαι σκομήρης, δεν πρέπει να σας πω. Ναι, τώρα να το αφαιρέσουμε. Α, το τηγάνι. Okay. Άρα να σου δώσω ένα δοχείο να το βάλεις μέσα. Τα μνήμα σου το. Τέλειο. Ωραία. Στην κουζίνα έχει τα ούλα μέσα. Βέβαια. Οκ. Okay. Και ζώα από τι είδες γενικά. Στο σπίτι. Τέλεια τα ζώα. Λοιπόν, τώρα να προσθέσουμε το βουτυράκι μας. Εδώ δάμε το βουτύρο. Έτσι περίπου μια κουταγιά της σούπας. Πάντα το βούτυρο είναι ωραίο πράγμα. Ναι. Ειδικά με έτσι κάθεται μέσα στο τηγάνι. Και αποσύσουμε το κρεμμυδάκι μας και το σκόρδο μας που ψιλοκόψαμε έτσι όμορφα. Έλα να τα βάλω εγώ. Εντάξει, είναι ώρα να τα βάλω. Ναι. Και να μην τα αφήσουμε έτσι λίγο σε πιο χαμηλή φωτιά, να καραμελώσει όμορφα το κρεμμύδι. Ναι, πρέπει να δώσεις χρόνο του κρεμμυδιού. Ναι. Πάντα για να γλυκάνει και να βγάλει έτσι τη γλυκάδα του. Α, ωραία. Λοιπόν, εγώ είναι να βγάλω τα ρικατόνι. Ναι, είναι έτοιμα. Δεν πειράζει, αν μας κολλήσουν, σημαίνει ότι είναι να τα ξεκολλήσουμε με τη σως, φανταζόμαι, ναι. Ναι. Εμένα η αγαπημένη μου μυρωδιά είναι άμα τσιγαρίζει το κρεμμύδι μέσα στην κουζίνα, εσένα. Α, ναι. Ναι, δεν μπορώ. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τις δύο αγαπημένες μου μυρωδιές. Okay. Η μια είναι όταν σοτάρετε το σκόρδο και μετά βάλεις το κρασί για να κάνεις μια σάλτσα ντομάτας. Τούτη είναι μια, η άλλη είναι, και τούτη θυμίζει μου την παιδική μου ηλικία. Η μάμα μου όταν έκαμνε μπεσαμέλ και τηγάνιζε το αλεύρι με στο βούτυρο. Μόλις έβαλε το αλεύρι, και άρχισε το αλεύρι και τηγανίζε το με το βούτυρο, δηλαδή το καμένο βούτυρο μαζί με το αλεύρι. Το καμένο βούτυρο θυμίζει μου για μένα έτσι μπισκότα. Τι είναι το πράγμα, ναι. Βέβαια. Αλλά τώρα που πες μπεσαμέλ, εμένα η μυρωδιά έτσι που μου θυμίζει εμένα την παιδική μου ηλικία, εμένα η γιαγιά μου έκαμε και το παραδοσιακό, το που πιάνεις το κρεμμύδι και βάλεις φύλλα δάφνη και καρφώνεις τα με πόντα γαρίφαλα και βάλεις τα μες στο γάλα για να... Έτσι είναι η μυρωδιά, θυμίζει. Μα είναι πολλά σπουδαίων τότε που μου θυμίζεις τώρα, ξεχάστηκα εγώ για τούτη μέθοδο που κάνουν παλιά. Ναι, τούτη μέθοδος είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, πολλά σπουδαίων. Λίπου την κάνουν, αλλά... Ξέρεις ότι κάνουν τότε στην Ιταλία το πράγμα. Εγώ είδα Ιταλούς σεφ, οι οποίοι πριν να κάνουν λαζάνια που θέλουν έτσι μια μπεσαμέλ, η οποία ζωή σε αυτά τα χαλούμια, δεν ξέρω εγώ, βάλουν μέσα φύλλα δάφνης ολόκληρα και βράζει ας πούμε το γάλα ναι, για να γίνει έτσι να πιάσει. Είδα και εγώ που κάνουν όπως τον μπουγκί, βάλουν διάφορα έτσι δίνουν τα και αφήνουν τα μέσα. Τον μπουκέ καρνί το λεγόμενο, το οποίο να δεν κάνω λάθος στη γαλλική κουζίνα τον μπουκέ καρνί είναι μαϊτανός, δάφνη και θυμάρι. Μπράβο. Είναι ένα φύλλο δάφνης, μαϊτανών και θυμάρι και δένουν τα και βάλουν τα μέσα στα φαγητά τα οποία να έχουν ένα σος που να σιγοβράζουν πολύ ώρα για να βγάλουν τη μυρωδιά τους και ύστερα απλά αφαιράστο τον που και καρνί. Ωραία, μαγειρική. Πολλά ωραία πράγμα είναι η μαγειρική, βεβαίως. Λοιπόν, τέλειο το κρεμμύδι μας τώρα και έντια τις μυρωδιές έτσι από το λουκάνικο μας. Μάλιστα. Τώρα να προσθέσουμε τη διάσημη μπάστα gochujang. Gochujang. Πώς τα λέει, gochujang. Ναι. Εμπήκα να το ακούσω για να το προφέρω σωστά. Ναι. Λοιπόν, να ακολουθήσει και η κρέμα, γαλακτός. Να τη βάλεις τώρα την κρέμα.
Okay. Τα μόνο λοιπόν, που το φορώ έτσι σχέδιο δηλαδή, πρέπει να είναι πολλά ωραία το πράγμα. Ναι, και τώρα θέλω έτσι να μου χαμηλώσεις λίγο το... Περίμενε ένα λεπτό. Μόνο εγώ μιλώ τη γλώσσα της αιστείας, λαλό σου το. Γενικά οι σάλτσες των μακαρονιών, άμα κάνω το χρώμα, εμένα αρέσκουν πολλά. Είναι έτσι πιο του ροζέ. Πρέπει να σου αρέσκουν πολλά τα μακαρόνια με τη βότκα. Είναι η σος με τη βότκα που είναι με ντομάτα και κρέμα γάλακτος. Αλλά βότκα. Ναι. Λοιπόν, σε αυτήν την φάση να προσθέσουμε και το μέλι για να σπάσουμε έτσι λίγο και τη... Μέλι, το πικάντικο της κοτσουτζάνγκ. Ναι, να βοηθήσει το μέλι. Αρέσκει μου γενικά το μέλι. Παρόλο που δεν συνηθίζεται σε ζυμαρικά, αλλά έχει κάποιες συνταγές που ταιριάζει απίστευτα. Αλλά τα και πιπεράκι να χρησιμοποιήσω εδώ. Τα ωραίος μήλος. Που τον παλίτε το. Όχι, είναι που τον παλί. Ξέρεις, εντρομερή πάνω στο... Με στα ξύλα. Με τα ξύλα είναι τα πράγματα. Ναι, βέβαια. Ξέρω το. Μια μπρέζα, και πιπέρι, και αλάτι. Και τώρα να προσθέσουμε το λουκάνικο μου. Το οποίο είναι τηγανίσαμε πριν. Ναι. Θέλω να το ανακατέψω μαζί με τη σάλτσα. Βάλεις... Ήδη φαίνεται έτσι γυαλιστερή. Ήδη έτσι φέρνω έτσι ένα κουλουράκι. Κουλουράκι. Μια αγκροστίνη και το βάλω τούτο το πράγμα πάνω. Μάλιστα, θα προσθέσουμε το ζυμαρικό μας. Έλα. Μαζί με λίγο από τον υπέροχο ζωμό με το άμυλο δαμέ. Ναι, για να το κάνει πιο κρεμώδες. Ναι. Τέλειο. Εν τούτον που λέμε πάντα, ότι πάντα πρέπει να τελειώνουμε τις μακαρονάδες στο τηγάνι και πάντα πρέπει να βάλουμε λίγο από το νερό που βράσαμε τα μακαρόνια. Θα λοιπόν, να δοκιμάσω πειραματιστό εγώ τα με, να μην κοιτάμε το Μάξ. Κοιτάξτε, θέλεις πιο δυνατή φωτιά. Ναι. Να πάει τα με, έχει έτσι μια διαδικασία. Α, οκ. Δίβραμε τα. Τώρα να κατέψουμε, έτσι να απορροφήσουν και τη σάλτσα μας, δάμε τα μακαρόνια μας. Ναι. Γι' αυτό τα βγάζουμε λίγο πιο γρήγορα. Δεν έβαλες λίγο... την παρμεζάνα ακόμα. Όχι, όχι. Στο τέλος, ούτε παρμεζάνα. Το lime. Lime στο τέλος. Παρμεζάνα, lime στο τέλος. Και μετά έτσι να δώσουμε, επειδή αρέσει και μου γενικά να έχει διαφορετικές υφές σε έναν πιάτο, να σου δώσουμε και λίγο λίγη καπίρα, πάλι ιαπωνέζικη. Και να την ανακατέψουμε με λίγο κόγιαντρο, έτσι να δώσουμε και μια φρεσκάδα και ένα άρωμα στο τέλος. Α, δηλαδή το πάνκο είναι να το σοτάρεις, ας πούμε, να το κάνεις. Ναι, να το δώσει έτσι λίγο χρώμα και μετά να το ανακατέψουμε μαζί με λίγο κόγιαντρο και να γίνει από πάνω, έτσι γαρνιτούρα. Συγγνώμη, αλλά ένα αντίχω άλλο. Πρέπει να δοκιμάσουμε το λουκανικούδι. Να μου πεις αν είναι πολλά spicy, να προσθέσουμε άλλο λίγο μέλι. Για εκείνους που θέλουν να το κάνουν λίγο πιο λίγο spicy. Διότι δεν είμαστε εγώ και πολύ... το spicy έτσι. Α, εντάξει, επειδή στην Κύπρο δεν τρώμε και πάρα πολύ τα spicy. Και εγώ στο μεξικάνικο κράτησα το σε χαμηλά level το. Λοιπόν, το πράγμα είναι φανταστικό. Είναι πικάντικο. Νιώθεις το λουκάνικο έχει πολλά ωραία γεύση. Παρόλο που εγώ είμαι πάρα πολλά του κυπριακού λουκάνικου. Και εμένα αρέσκει πάρα πολλά. Στη συγκεκριμένη μακαρονάδα θυμίζει έτσι λίγο σαν να είναι τσορίσο, σαν να είναι... Ναι, να του πιένει πάρα πολλά το τσορίσο. Ναι. Πάρα πολλά. Ναι. Που είναι και εκείνο ελαφρώς πικάντικο. Ναι. Κάμα λάθος είναι τσορίσο. Τσορίσο. Τσορίσο που είναι. Τσορίσο. Δεν ξέρω. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά... Ναι, αλλά έτσι είναι. Λίγο προσθέσω τώρα, γιατί όπως βλέπεις τα μέτσι έγινε η σαλτσό μας, έτσι παχύρευση όπως τη θέλουμε, να ανακατέψουμε και τα την παρμεζάνα μας, το οποίο να δέσει ακόμα πιο πολλά. Να πάρετε φωτιά με την μακαρονάδα, σας το λέω. Είναι πραγματικά έτσι. Παίρνει φωτιά, εντελώς. Όταν θέλεις να σερβίρουμε, να μου πεις να φέρω το ειδικό πιάτο. Εντάξει, να βάλουμε έτσι λίγο lime, το οποίο να σπάσει και τούτο λίγο. Ναι, καλό. Την αψάδα. Ας σου πω ότι σκέφτηκα, δηλαδή θα μπορούσες, ας πούμε, τον τη σως, να βάλεις noodles μαζί, ας πούμε. Σίγουρα, να του πιένε το noodles. Ήταν να πάει full κορεάτικα, ζαμέ, ασιάτικα. Ναι. Θα ήταν πολλά να το βάλω. Yes. Το μισό lime θέλεις έτσι που πάνω. Ναι. Ου, τέλεια. Είναι πολλά σπουδαίων πράγμα τώρα βέβαια, σε μίξεις και βρίσκεις πολλά, αλλά τον τρόπο μου έχουν εγώ μικρή. Ένα μισό είναι εντάξει. Δεν βρίσκα lime, ας πούμε, δεν είχε lime στην Κύπρο για να μπορέσεις να χρησιμοποιήσεις.
Και το lime, παρόλο που στην Κύπρο έχουμε φανταστικά λεμόνια, και τα πιο ωραία λεμόνια της γης, εγώ νομίζω. Συμφωνώ. Το lime έχει διαφορετική γεύση. Ειδικά στην ασιατική κουζίνα, παίζει ρόλο να θα σφίξεις που πάνω ένα lime ή θα σφίξεις. Ξεκάθαρα. Ναι. Ακόμα και το ξύσμα παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Ναι, βέβαια. Ξύσμα να βάλουμε έτσι λίγο που πάνω μετά. Έτσι, για να το... Άρα θέλεις τη ξύστρα μου. Ναι. Κάνω και λίγο σοου τα κουτσίνικα μου, gadgets εγώ θα με αντιλαμβάνεσαι. Τέλειο. Είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Να σερβίρουμε. Λοιπόν, και να πιάσουμε το τηγανάκι να κάμουμε την καρνιτούρα μας. Την καρνιτούρα. Οπότε φέρνω το πιάτο, πιάσω το τηγανάκι, να σερβίρω. Ξέρεις ότι εγώ έχω έναν. Δεν καταφέρνω να στολίζω πιάτα. Εντάξει. Δεν καταφέρνω. Τι ωραία πιάτα που. Αλήθεια, όπως όλα, δεν καταφέρνω να στολίζω πιάτα. Οπότε εσύ θα επικαλεστείς την ιδιότητα σου, σαν σπουδαίο σεφ που είσαι, και θα στολίσεις το πιάτο, γιατί εγώ δεν ξέρω να στολίζω πιάτα. Εντάξει. Είναι τα μόνο και μόνο που να μπει. Το κόλιαντρο σου. Και το πάνκο που πάνω. Το πάνκο είναι ιαπωνέζικη. Ιαπωνική φρυγανιά, είναι φρυγανισμένο ψωμί, το οποίο είναι πάρα πολλά τραγανό. Συνήθως είναι έτσι ασπρούδι, όπως το βρίσκεται. Και συνήθως κάνει τα πράγματα ιδιαίτερα τραγανά. Δηλαδή, αν πανάρετε, ας πούμε, έναν κοτόπουλο με πάνκο, να βγει πάρα πολλά τραγανό. Έστω να δεν το τηγανίσετε, έστω να το ψήσετε στο φούρνο. Ακριβώς. Θέλεις πιο δυνατή φωτιά, είσαι εντάξει. Τώρα είμαστε σε μετρία. Μέτρια προς δυνατή. Εντάξει. Ναι. Να το βοηθήσει λίγο τώρα το ελαιόλαδο μας. Ναι. Να βγει λίγο έτσι χρωματάκι. Και τούτο είναι μια άλλη μυρωδιά. Το τηγανισμένο το ψωμί. Το φρυγανισμένο ψωμί. Λοιπόν, αφή όλια πράγματα που δάμε. Γλυκά αρέσκεις να κάνεις ή αρέσκεις να κάνεις παραπάνω. Αρέσκει μου, αλλά παραδοσιακά, όχι έτσι πιο... Ναι. Τα παραδοσιακά του τα πιού αρέσκουν μου. Τα σιροπιαστά πολλά αρέσκουν μου. Σοβαρά. Πάρα πολλά. Δεν το σκεφτήκα σήμερα. Πακλαβάδες, γαλατοπούρεκα. Γαλατοπούρεκα, κανένα πράγμα. Έτσι το γλυκό, έτσι που βλέπω τα υλικά, βοζί αριστερά. Ναι, να κάνουμε, μπάλε, αρέσκει μου. Έφερα σου έναν παραδοσιακό υλικό που είναι το παστελάκι. Τι ώρα το παστελάκι. Εντάξει, οπότε. Ναι. Αρέσκει μου πολλά στις σαλάτες εμένα. Ναι, και εμένα στις σαλάτες πάρα πολλά. Είχα κάνει μια σαλάτα ντουλα στο καλοκαίρι που ήταν με νεκταρίνια και παστελάκι και ήταν πάρα πολλά ωραία. Ξέρεις, απλά, γενικά. Τα νεκταρίνια και τα ροδάκινα τις ώρα τελευταία μπαίνουν. Μα είναι πολλά ωραία. Τα κάνεις γκριλτ και μετά στις σαλάτες, πάει πάρα πολλά. Ναι, βέβαια. Και η γλυστηρίδα αρέσκει μου πολλά. Ναι, η γλυστηρίδα, βέβαια. Τέλεια, έτσι έγινε έτσι τραγανή η καπίρα μας. Οκ, okay, και να πιάσουμε το κολιαντρούδι. Ναι, και να το ψιλοκόψουμε. Έτσι 10 με 12 φύλλα περίπου. Τα λες φύλλα, φαντάζομαι μες τούτα τα φύλλα και τα που. Ναι, έτσι είναι τα ωραία. Έλα, εσύ. Εγώ. Λοιπόν, να πιάσω το μαχαίρι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οκ. Okay. Ναι, ωραίος πράσινος. Ναι, και τούτο είναι πάρα πολύ ωραίο, είπα σας τόσες άλλες φορές, αν κάνετε έναν ωραίο πάστα, μια ωραία πάστα κάρι μέσα στο blender, τούτο το πράγμα να το χρησιμοποιάτε, τη βάση του κολιάντρου, γιατί έχει πάρα πολύ γεύση, πάρα πολύ άρωμα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Απλώς στην καρνιτούρα είναι πολύ πιο ωραία να χρησιμοποιούμε τα φύλλα παρά να χρησιμοποιούμε τη ρίζα. Έχει ένα ωραίο και στο ζωμό, τούτα κάνουν τον πιο τέλειο ζωμό. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είδες δαμε το professional, δαμε. Εγώ ήταν να το κόψω λίγο πιο άτσαλα από το δικό σου τσουζί, πρέπει να πω. Ένα σου πω, έτσι έχω μια ιδιαιτερότητα να περνώ μια φορά το μαχαίρι μου πάνω από τα φρέσκα τα... Okay. Ναι. Μα τι ωραίο που είναι. Το λοιπόν. Να το ανακατεύσουμε. Ένα κουταλάκι, δάμε τώρα μικρό να το ανακατεύσουμε. Έλα εδώ. Εγώ να πλύνω τα χέρια μου, γίνεται. Ναι, καλό. Να το ανακατέψω τούτο τώρα, έτσι μαζί με το κόλιαντρο, μαζί με το ναι. Πάκο. Έρχομαι. Okay. Αμπράλη, μύρισε φρεσκάδα. Φρεσκάδα, ξέρεις, εγώ πάντα λέω ότι ο κόλιαντρος μυρίζει λεμόνι. Έτσι το λάλλουν πάντα. Ο κόλιαντρος μυρίζει λεμόνι. Δεν ξέρει, μυρίζει λεμόνι, μυρίζει κόλιαντρο. Έχω την, ξέρεις, την αίσθηση είναι ότι εν τούτον το λεμονάτο το πράγμα, ο κόλιαντρος, το φρέσκο το πράγμα. Ναι. Ευκάλεσε μια απίστευτη φρεσκάδα. Ναι. Εντάξει, είδαμε να ρίξουμε έτσι λίγο που απευθείας έτσι. Επαγγελματικά. Πολλά ωραία τα πιάτα σου. Εγώ παρακολουθώ. Ευχαριστώ. Και επέλεξε έτσι ένα πολύ όμορφο πιάτο, ναι.
Ναι, είναι ωραίο, είναι το πιατό. Πολλά ωραία. Μα δείτε λοιπόν, τι ωραίο πιατό έκαμε. Και να βάλουμε και ακόμα έτσι λίγο ξύσμα με αυτό το υπέροχο το μικρό. Τι ξύστρα. Ναι. Λίγο έτσι για ακόμα λίγο άρωμα. Mm-hmm. Να βοηθήσει και το λεμονάτο τον κογιάντρο.